Λέει αυστηρά διοικητικά πρόστιμα για όσους βανδαλίζουν το δημόσιο χώρο. Να τον ακούσουμε. Υπάρχει και στη σχέση μας, δεν σας κρύβω, μαζί με τον Δήμαρχο, τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, ότι την επομένη της καραντίνας να βρούμε τρόπους ώστε να επιβάλλουμε και τις κυρώσεις που πρέπει να έχει κάποιος όταν λαιλατεί και βανδαλίζει δημόσιο χώρο. Αυτό είναι μια από τις σκέψεις μας και τις κινήσεις μας, το ελέγχουμε νομικά και διαδικαστικά, ώστε την επόμενη μέρα όλοι αυτοί που προσβάλλουν την αισθητική μας, προσβάλλουν το δημόσιο χώρο και καταστρέφουν τη δημόσια περιουσία, πρέπει να έχουν επιτέλους κάποιες κυρώσεις. Ξέρετε, και κλείνουμε αυτή τη σκέψη, αναπλάσαμε την οδό Κάστρων, μια έργο από τις προηγούμενες διοίκησης, το οποίο το ολοκληρώσαμε εμείς και με το που το παραδώσαμε, την πρώτη 24ωρο ήταν βαμμένο όλο με οπαδικά συστήματα και συστήματα τα οποία μόνο ασκήμιες δίνουν στο δημόσιο χώρο εκείνης της περιοχής. Αυτό μας κόστησε άλλες 2-3.000 ευρώ ώστε να το αποκαταστήσουμε τον προηγούμενο μήνα. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεται, δεν μπορεί να συνεχιστεί, καθώς ούτε ο Δήμος Θεσσαλονίκης μπορεί να έχει ένα δημοτικό αστυνομικό σε κάθε πολίτη ο οποίος βανδαλίζει το δημόσιο χώρο, αλλά ούτε υπάρχουν απεριόριστα χρήματα ώστε να αποκαθιστούμε συνεχώς σε αυτές τις ασκήμιες. Άρα όλοι μας πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα και στον διπλανό μας όταν βλέπουμε ότι παραστρατεί, όταν βλέπουμε ότι παρανομεί, ότι αυτή η συμπεριφορά δεν μπορεί να συνεχιστεί την επόμενη μέρα μετά από όλη αυτή την ιστορία που ζούμε όλοι.